Εμείς λέμε το εξής, ότι με αφορμή τις δηλώσεις του κυρίου Κατρούγκαλου φαίνεται ότι γίνεται μια προσπάθεια να φανεί η κορυφή του Παγόβουνου και να κρυφτεί το Παγόβουνο. Ποιο είναι το Παγόβουνο? Ότι εδώ υπάρχει μια συμφωνία και από τα δύο κόμματα που τσακώνονται αυτή τη στιγμή, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, στη βασική ιδέα του νόμου που ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ το 2016 με επικεφαλής τον κύριο Κατρούγκαλο και γι' αυτό πήρε και το όνομα αυτό το έκτρωμα του αντιασφαλιστικού νόμου που μετέτρεψε τις συντάξεις σε κύρια και ανταποδοτική, που το κράτος διασφαλίζει μόνο την κύρια και τίποτε άλλο, που ανέβασε τα όρια συνταξιοδότηση στα 67, που πολλές ειδικότητες έχουν βγει από τα βαρέα ανθυγινά και δεν εντάσσονται κιόλας άλλες ειδικότητες από τα βαρέα ανθυγινά, ούτως ώστε όπως οι διανομής, οι μάγειρες, οι καμαριέρες. Βγαίνει το συμπέρασμα ότι οι αυτοαπασχολούμενοι μπαίνουν στο εξής δίλημα: ή θα αυξάνονται οι εισφορές τους, μπας και κάποια στιγμή στα βαθιά γεράματα πάρουν μια σοβαρή σύνταξη που δεν θα πάρουν, ή θα μειώνονται οι εισφορές τους, έχοντας τον κίνδυνο να μην πάρουν καν σύνταξη. Αυτή η βασική ιδέα εφαρμόζεται και εφαρμόστηκε και από το ΣΥΡΙΖΑ και από τη Νέα Δημοκρατία. Αυτός ο νόμος είναι σε ισχύ και τον εφαρμόζει η Νέα Δημοκρατία. Αυτό λοιπόν είναι το βασικό που πρέπει να κρατήσει ο κόσμος που μας ακούει, οι ίδιοι εργαζόμενοι, και γι' αυτό το λόγο είναι ένα ακόμα κριτήριο ψήφου για να καταδικαστεί αυτή η πολιτική. Να έρθουμε όμως και πάλι στο ΚΚΕ, γιατί εντάξει, οι επισημάνσεις και παρατηρήσεις είναι εύκολο να γίνονται. Λέτε λοιπόν ότι τα δύο κόμματα τα έχουν βρει. Το ΚΚΕ τι αντιπροτείνει στην προκειμένη περίπτωση, γιατί οι εργαζόμενοι είτε έτσι είτε αλλιώς, αν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ ή η Νέα Δημοκρατία πρώτο κόμμα, δεν θα έχουν άλλη επιλογή παρά να πληρώσουν τις εισφορές και αυτή το μερίδιό τους αλλά και οι εργοδότες τους. Κοιτάξτε, το ΚΚΕ έχει καταθέσει συγκεκριμένες τροπολογίες και προτάσεις νόμου. Καταρχήν πρέπει να καταργηθούν όλοι αυτοί οι αντιασφαλιστικοί νόμοι. Να μην είναι ατομική υπόθεση η κοινωνική ασφάλιση για έναν εργαζόμενο, για έναν αυτοαπασχολούμενο, για έναν φτωχό αγρότη, αλλά να είναι υπόθεση του ίδιου του κράτους. Που να εξασφαλίζει μια σύνταξη σε παραγωγική ηλικία, στα 60, στα 55, όπως έχουμε καταθέσει. Να επανέλθουν οι ειδικότητες στα βαρέα αθηγινά, οι οποίες βγήκαν το 12. Ποιο θα πληρώσει, ποιο θα πληρώσει. Συγγνώμη, κοιτάξτε. Συγγνώμη, μα είναι πολύ γνωστό. Είναι πολύ... Στη Γαλλία, αυτή τη στιγμή, οι εργαζόμενοι και ο λαός της Γαλλίας είναι συνεχώς με συγκλονιστικές απεργίες στον δρόμο. Και μάλιστα με το όριο συνταξιοδότηση να φτάσει στα 64. Και το έχουμε 67. Εμείς λέμε όμως το εξής: πού θα βρουν τα λεφτά? Μα συγγνώμη, το ζήτημα της κοινωνικής ασφάλισης είναι αγορά? Είναι εμπόρευμα το δικαίωμα κάποιου εργαζόμενου που ιδρώνει στα μεροκάματα, στα 10 ώρα, στα 12 ώρα, στα ξενοδοχεία, στα εστιατόρια, στα εργοστάσια? Είναι θέμα δηλαδή εμπορευματικό αν θα βρεθεί το χρήμα? Το χρήμα υπάρχει καταρχήν. 303% είναι αυτή τη στιγμή αυξημένα τα κέρδη των εισηγμένων εταιριών στο χρηματιστήριο. Αυτοί πληρώνουνε για την κοινωνική ασφάλιση? Τι πληρώνουνε? Τι πληρώνουνε? Τόσα πληρώνουνε όσα πληρώνουν οι εργαζόμενοι? Πάμε λίγο. Συνεχώς μειώνονται οι ασφαλιστικές υποχρεώσεις, εισφορές των εργοδοτών, συνεχώς, και αυξάνονται των εργαζομένων. Αυτό γίνεται όλα αυτά τα χρόνια. Ναι, το επίδομα κοινωνικής πολιτικής όμως μειώθηκε προκειμένου να αυξηθεί ακριβώς και... να το καρποθεί ο κάθε εργαζόμενος. Οι εργαζόμενοι με τον αγώνα τους μπορούν να επιβάλλουν κάθε διεκδίκηση, κάθε αίτημα το οποίο συμφέρει τα δικά τους συμφέροντα. Και σε αυτόν τον αγώνα το ΚΚΕ είναι στο πλευρό τους, θα είναι, και όσο πιο δυνατό βγει και από τις εκλογές, τόσο πιο πολλές προϋποθέσεις υπάρχουν για να μπορέσουν να επιβάλλουν τέτοια δικαιώματα. Στροφανάκι στον κύριο Χίτα να προλάβουμε μετά και τρίτο γύρο. Από την ίδια την εμπειρία και από την ίδια την νομοθεσία που και τα δύο κόμματα έχουν ψηφίσει περί νόμιμων επισυνδέσεων και το γνωστό δόγμα ουδής εξαιρείται των παρακολουθήσεων, εμείς θέλουμε να τονίσουμε το εξής: ότι οι εργαζόμενοι, οι φτωχοί επαγγελματίες, ο λαός, έχουν απέναντί τους ένα εχθρικό κράτος το οποίο έχει συνέχεια. Ο βασικός στόχος αυτού του εχθρικού κράτους είναι να χτυπήσει το εργατικό λαϊκό κίνημα και τους αγώνες του. Γι' αυτό το λόγο παρακολουθούνταν και το ίδιο το ΚΚΕ και κουβέντα δεν λέγεται γι' αυτό. Και οι δύο κυβερνήσεις είχαν ευθύνη στο να δοθεί, να το πούμε έτσι, μια εξήγηση το τι έρευνες γίνανε και πώς, τι αποτέλεσμα βγαίνει. Ακόμα δεν έχει γίνει τίποτα όσον αφορά αυτό το ζήτημα. Και προφανώς όλη αυτή η συζήτηση είναι υποκριτική. Εμείς αυτό λέμε. Τα έχουν ψηφίσει. Και το ίδιο το ΠΑΣΟΚ βασικά τα έχει ψηφίσει, που τέλος πάντων το σήκωσε, να το πούμε έτσι, και εκεί που δεν πάει το ζήτημα, όμως τα έχουν ψηφίσει. Το ζήτημα λοιπόν για τον ίδιο. Παρακολουθούνταν ο κύριος Ανδρουλάκης, αυτό δεν αμφισβητείται. Παρακολουθούνταν, έχει ψηφίσει το ίδιο το ΠΑΣΟΚ, αυτό λέω. Έχουν ψηφίσει όλες τις τροπολογίες και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ουδής εξαιρείται
εκ των παρακολουθήσεων. Αυτό είναι το βασικό και πηγάζει από το τι κράτος έχουμε απέναντί μας. Εχθρικό, το οποίο κατά κύριο λόγο έχει βασικό του στόχο να καταστήλει τους αγώνες των εργαζομένων και να παρακολουθεί χιλιάδες αυτή τη στιγμή ανθρώπους και δεν είναι μόνο ένας και δύο. Ο πολιτικός αρχηγός ενός κόμματος που είναι πολύ σοβαρό, αλλά μιλάμε και για ένα ολόκληρο κόμμα που παρακολουθούνταν και δεν έχει γίνει στην ουσία καμία αντίστοιχη αναγκαία έρευνα. Για μια ακριβώς διευκρίνηση, ειδικά με το Predator για το οποίο γίνεται όλη η συζήτηση, δεν είναι ένα σύστημα το οποίο χρησιμοποιείται έτσι τυχαία και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να παρακολουθήσει εκατοντάδες ή χιλιάδες ανθρώπους. Είναι πολύ συγκεκριμένα τα πρόσωπα που μπορεί να παρακολουθηθούν. Το λέω αυτό για να ξεκαθαρίσουμε λίγο. Αυτό δεν αλλάζει, τι έχει όμως να κάνει με υποκλοπές, τι έχει να κάνει με εθνική ασφάλεια, τι έχει να κάνει με πράγματα τα οποία ενδεχομένως θα πρέπει να καταγράφονται ή να μην καταγράφονται. Αυτό δεν είναι θέμα δικό μας, δεν το κρίνουμε. Δεν αλλάζει το βασικό πνεύμα όλων των υπόλοιπων νόμων και τροπολογιών. Εσείς στο ΚΚΕ, γιατί λέτε διαφωνούμε, τους κλείνουμε την πόρτα και δεν λέτε δώστε μας ένα 10%, δώστε μας ένα ισχυρό διψήφιο όπως λέει το ΠΑΣΟΚ, θα μπούμε σε κυβέρνηση και θα τους βάλουμε τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι και θα τους οδηγήσουμε στον δρόμο που θέλουμε εμείς. Γιατί λέτε από την αρχή εμείς εκτός? Καταρχήν έχουν υπάρξει πολύ μεγάλοι εργατικοί αγώνες, νικηφόροι, που έχουν βάλει τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι και στην προηγούμενη και στην παραπροηγούμενη κυβέρνηση και στους εργοδότες σε μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους που τους εξυπηρετούν με την πολιτική τους. Το ξεκαθαρίζουμε αυτό. Και μάλιστα όσο πιο δυνατό θα είναι το ΚΚΕ, μέσα από αυτούς τους αγώνες του εργατικού λαϊκού κινήματος, μπορούν να τους βάλουν κι άλλα και χέρια και πόδια μέσα σε ένα παπούτσι. Αυτό είναι σίγουρο γιατί οι εργάτες έχουν τη δύναμη. Αυτοί μπορούν να παράγουν και αν σταματήσουν να παράγουν, σταματάνε όλα. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, είναι ξεκαθαρισμένο. Καταρχήν και από τα ίδια τα κόμματα, από τα προγράμματά τους. Στα βασικά, στα μεγάλα, στη στρατηγική σημασία ζητήματα, συμφωνούν. Υπάρχει αντικειμενική βάση να φτιαχτεί κυβέρνηση από την επόμενη μέρα. Τώρα, ποιος θα είναι ο συνδυασμός, κανέναν εργαζόμενο δεν πρέπει να τον ανησυχεί, διότι μιλάμε για μια αντιλαϊκή κυβέρνηση που θα φτιαχτεί, θα είναι χειρότερη από την προηγούμενη. Άρα να τον ανησυχεί, όχι να μην τον ανησυχεί. Η λέλαπα των μέτρων, εννοώ με την έννοια, το αν θα φτιαχτεί και ποιο σχηματισμό θα έχει. Θα φτιαχτεί. Άλλωστε, οι ίδιοι οι τραπεζίτες, ο πρέσβης των Αμερικάνων, μεγάλοι επιχειρηματικοί ομίλοι, οι εφοπλιστές, καμιά ανησυχία δεν έχουν. Καμία για το αν θα φτιαχτεί η κυβέρνηση. Το μόνο που βάζουν είναι το εξής. Προσέξτε, γιατί αν κάνετε αυτά που λέτε προεκλογικά, λέμε τώρα αυτό που λέει ο Στουρνάρας, ας πούμε, για παράδειγμα, θα ξεφύγουμε από τη δημοσιονομική σταθερότητα. Τι σημαίνει σταθερότητα από την πλευρά που βάζει, ας πούμε, η Νέα Δημοκρατία και οι υπόλοιποι για το σχηματισμό κυβέρνησης? Σημαίνει να συνεχιστούν οι προσλήψεις που είναι πάνω από το 50% ελαστικής μορφής απασχόλησης. Σημαίνει να συνεχιστεί ο νόμος Βρούτση Αχτσιόγλου που θα καθορίζει το κατώτατος μισθός σύμφωνα με τη δημοσιονομική κατάσταση, την ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία των επιχειρήσεων, γράφοντας τα παλιά του τα παπούτσια τις ανάγκες των εργαζομένων. Μάλιστα. Σημαίνει ότι θα συνεχιστεί ο νόμος Κατρούγκαλου και θα γίνει ακόμα χειρότερος. Σημαίνει ότι το Ταμείο Ανάκαμψης είναι το υπερμνημόνιο. Θα συνεχιστεί, έχει ψηφιστεί από τους υπόλοιπους και θα έχουμε λέλαπα. Λέλαπα. Απέναντι σε αυτή τη λέλαπα των μέτρων, το βασικό δίλημα είναι αν θα υπάρξει μια μαχητική, εργατική, λαϊκή αντιπολίτευση που όσο πιο ψηλά θα βρει το ΚΚΕ μέσα και έξω από τη Βουλή, τόσο πιο ελπιδοφόροι θα είναι και νικηφόροι οι αγώνες των εργαζομένων το επόμενο διάστημα. Ναι, οι Κυριακοί, οι εργαζόμενοι και ο λαός πρέπει να καταδικάσουν την πολιτική που τους έφερε σε αυτό το χάλι, να ενισχύσουν και να κάνουν όσο γίνεται πιο δυνατό το ΚΚΕ. Για να ανοίξει ο δρόμος για νέους νικηφόρους εργατικούς λαϊκούς αγώνες, οι οποίοι θα παλέψουν για να καταργηθούν όλοι οι αντεργατικοί νόμοι που ψήφισαν και τα δύο κόμματα και τα τρία βασικά κόμματα και όσοι κυβέρνησαν μέχρι σήμερα. Για να ανοίξει ο δρόμος να καταργηθούν οι απαράδεκτοι πληστηριασμοί πρώτης κατοικίας. Να ανοίξει ο δρόμος για δημόσια δωρεάν υγεία, παιδεία, μόρφωση των παιδιών μας. Αυτό είναι το βασικό, ούτως ώστε το ΚΚΕ να μπορέσει να βάλει ακόμα καλύτερες προϋποθέσεις. Το πρόγραμμα εξουσίας που έχει, η εργατική λαϊκή διακυβέρνηση που θα πρωτοστατήσει και θα συμμετέχει και θα καθοδηγήσει το ΚΚΕ να είναι ακόμα πιο κοντά, ούτως ώστε να καταργηθεί μια και καλή εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, ο πλούτος που παράγουν οι ίδιοι εργαζόμενοι να γυρνάει σε αυτούς χωρίς κανένα αφεντικό πάνω από το κεφάλι τους, χωρίς τα κέρδη να μπαίνουν μπροστά από τις ζωές μας.